Αν πεις ότι το Παντελή έχει και κομμωτήριο, εντάξει, βρέθηκες τόσο έξοχα. Υπάρχουν σκέψεις όταν μια επιχείρηση ανθεί και το κατάλαβες και ο ίδιος θες που έκανες για πρώτη φορά. Έζησα την εμπειρία. Μαγικές στιγμές. Ναι, έζησα την εμπειρία. Τι να πω, τα θαυμάσεις, τα καθίσματα. Οι κοπέλες που έρχονται. Οι κοπέλες, το σέρβις, το γρήγορο. Ναι. Πες μου, έβαλες νερό, σκέφτηκες? Όχι, δεν πρόλαβα ναι. κάτω, είδα μπροστά μου. Η Τουλούμπα ήταν λίγο πιο κάτω. Η Τουλούμπα, η κλασική, η παραδοσιακή. Δεν υπάρχει, φίλε, εκεί σταματάνε όλα. Εκεί που σταματάνε τα καλά μαγαζιά, ξεκινάει ο Παντελέ. Εντυπωσιακά ξεκινήσαμε με αυτόν. Ατελείωτο ευρωκυνήγι γίνεται, φίλε μου, μέσα στην πόλη. Ευρωκυνήγι, μάλιστα. Χαλασμός. Ναι. Άνθρωπος παλαιότερα λέγαμε μία ατάκα, τρώει δεινόσαυρο. Πλέον, στη σημερινή Θεσσαλονίκη μας, άνθρωπος τρώει άνθρωπο. Και μάλιστα εύκολα. Ναι, ναι, βέβαια. Πήγε, έκανε κανείς, επιχείρησε κανείς να σε δαγκώσει? Ναι, υπήρχε αυτή η σκέψη. Ναι, ένα γλυκό μικρό οργανωμένο έγκλημα πήγα να δεχτώ, ναι. Το οποίο φυσικά το απέφυγα έντεχνα, ναι. Έτσι, και τους έστειλα στο δρόμο που πρέπει. Το νούμερο ήταν εκτυφλωτικό ή ήταν απλά η ήττα θα ήταν ένα κόστος? Ήταν ένα ετήσιο εισόδημα ενός μέσου υπαλλήλου. Ωραία. Κάντε τους πολλαπλασιασμούς. Ένα δεκαρικάκι. Ναι, ακριβώς ένα δεκάρικο εμένα. Και εκεί έρχεται η άλλη κλασική ατάκα. Εμένα βρήκατε. Εμένα βρήκατε. Αφήστε τα παιδιά τώρα. Τροπή και έσχος. Εδώ εμείς τώρα πάμε να κερδίσουμε τη στοιχηματική εταιρεία, την κορυφαία, την Goldbet. Ναι. Και δίνουμε αγώνα να την κερδίσουμε. Έτσι, αυτή με ο Γολιάθ με τον Δαβίδ. Ναι. Και σήμερα έχουμε σκύβει Σταύρο Champions League. Έχουμε Champions League. Εκτός από τον Πάοκ που τον έχει στο πίσω μέρος και στο μπροστά στο μυαλού σου 23 ώρες το 24ωρο. Ναι. Αυτή την ώρα θέλω να μιλάμε και για άλλα θέματα και μεταξύ μας. Έτσι δεν είναι? Μα δεν βλέπεις ότι ήμασταν χθες μαζί σας. Έτσι. Για Πάοκ. Όχι, και για Πάοκ. Το βάλαμε σε κάποια στιγμή. Γιατί ήταν επί παντός επιστητού είναι η σωστή απάντηση. Παρέα ήταν εξαιρετική. Συγκλονιστική. Είχαμε center for Γιάννη Γιαννούλη να ναι. παίξει την μπάλα κάτω από το καλάθι. Ναι. Είχαμε center for, όχι με τέλεια σχέση με τα δίχτυα. τα... Ναι, όχι με τέλεια σχέση. Ναι, αλλά ήταν το ζήσει το Βρίζο, ο οποίος έχει σκοράρει για, για τους μη γνωρίζοντες που λένε ότι δεν έβαζε γκολ. Άνθρωπος έβαλε 100 γκολ στην καριέρα του. 100%. Ναι, δεν είναι λίγα τα γκολ τα 100. Όχι. Εντάξει, ένας περιφερειακός σύγχρονος επιθετικός. Που έκανε αυτό στην κυριολεξία, έκανε πάμπολες άλλες δουλειές εκτός του σκοραρίσματος. Απλά είχε το κουσούρι και καταλάβαινες πότε θα είναι καλός πριν το παιχνίδι. Καλά, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Ναι, το καταλάβαινες δηλαδή. Ναι, εγώ επειδή δεν είμαι αντικειμενικός στο συγκεκριμένο, τον έχω απόλυτη αδυναμία, δεν θα τον κριτικάρω. Ωραία. Το σοφάκι μας είναι εδώ. Καλησπέρα. Το θηλυκό της εκπομπής. Δεν γίνεται χωρίς Σόφη. Φαγητό χωρίς αλάτι είναι η Σόφη. Ναι, κανονικά. Τόσο σημαντική. Είσαι τόσο σημαντική. Είσαι ακρογωνιαίος λίθος. Ξεκινάς. Είσαι στους το μούδιασμα που είχε στην αρχή όθωνα μου. Ναι, ξέφυγε. Το εντάξει. Άνοιξε. Ήταν οι πρώτες μέρες. Η γνωριμία. Δεν θα συγχωρεθείς για τις πρώτες μέρες γιατί πρέπει να κάνεις σκάουτινγκ. Να πεις πού πάω τώρα. Εντάξει, δεν πρέπει πρώτα να γνωρίσουμε το περιβάλλον. Εγώ πιστεύω η Σόφη πλέον είναι έτοιμη να παίξει και 10 λεπτά δεξί back half. Εύκολα. Άνετα. Να ανεβοκατεβαίνει την πλευρά. Άνετα. Σύγχρονο. Με προσφορά. Με προσφορά. Ναι, δηλαδή αυτά τα μπακ που βγαίνουν, που σεντράβουν, που ζητάνε, ναι. που έρχονται στον γκολ. Που δεν κρύβονται. Έτσι. Πολύ σημαντικό. Εμείς τι ψάχνουμε? Έντονες προσωπικότητες. Έντονες προσωπικότητες. Δεν θέλουμε γατιά δίπλα μας. Είχες ποτέ κανένα γατιά δίπλα σου? Παγερά διάφορα. Είναι μια ατάκα που μου έχουν πει: αν δεν μπορείς να βολευτείς με ένα λιοντάρι δίπλα σου, βολέψου με κάποια σαύρα. Σου είπα για ένα πρώτο σέλιδο εφημερίδα τοπική. Όχι, για τόσο. Που έβαλε τον Μπρίγιοβιτς, ναι. και ήθελε να βάλει ένα λιοντάρι για την δίπλα πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Τι βρήκατε. Ναι. Ωραία. Και βρήκε λιοντάρι που χασμουργέται. Που χασμουργέται. Θα στο δείξω και θα κλάψει. Τώρα που μου είπε χασμουργέται, υπάρχει ένα ποδοσφαιριστή, τον οποίο ποτέ τον βλέπω. Όχι, νομίζω ότι μόλι ξύπνησε και ακούει το όνομα Ευθύμιος Κουλούρης. Σε βγάζει κάτι τέτοιο? Είναι η... Ότι νιστάζει μόνιμα. Μόλις ξύπνησε, μόλις τον κάνα κάτι, ε. Είναι η φόρ που βγάζει η σχολή του ΠΑΟΚ. Δεν είχε κανείς αετήσιο βλέμμα. Δημήτρης Αλμπικίδης. Η χαρά της πεθεράς. Δεν είναι, δηλαδή. Το καλό παιδί, ο γαμπρός μας. Έχεις κόρη. Τι έκανες πανακόπιτα, έχω κόρη. Ναι. Στον φέρνει η κόρη σου. Ναι, έτσι πως είναι το. Give me five. Ναι, φέρα, πού το βρήκες. Πού το βρήκες, Απόστολο το καλό το παιδί. Καπάκι. Το βλέμμα της Αγελάδας. Στέφανος Αθανασιάδης. Ναι, υπάρχει βρέξει, χιονίσει, το ίδιο βλέμμα. Αυτό είναι καλό όμως για το Σέντεφορ, το ίδιο βλέμμα. Ναι, με την έννοια ότι επειδή είχαμε κάποιες σχέσεις με τον Στέφανο, όταν χάνει γκολ ένα Σέντεφορ, υπάρχουν πολλοί που είναι συναισθηματικοί, ναι. τους παίρνει από κάτω, που να χάσει ένα γκολ στο πρώτο λεπτό. Ναι, ναι. Έγινε μία πάσα από δεξιά, είναι άδεια εστία και εσύ λες, βλέπεις ένα φίλο στην εξέδρα και το δίνεις πάσα. Ναι. Πολλούς ισοπεδώνονται μετά από αυτό. Ναι. Αυτός δεν το είχε. Το χάσα, λέγει, δεν πειράζει, πάμε γι' άλλα. Ναι. Όπως είναι η ζωή, δεν κοιτάμε το πίσω, πάμε πάντα γι' άλλα.
Θα σου θυμίσω εγώ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πάω Κάρι 4-0, όπου ο Κλάους χάνει 513 γκολ και πάει και βάζει το απίστευτο γκολ. Το βολέει στον αέρα την μπάλα. Ναι. Ένα βραδινό ματς, βραδινό ήταν. Κλείνουμε, ναι, και κλείνουμε την μεγάλη των σέντερφορ του ΠΑΟΚ σχολή με τα βλέμματα. Ναι. Στον Ευθύμη Κουλούρη. Ναι. Ίδιο βλέμμα. Αυτό το πράγμα. Βρέξει χιονίσει. Αυτό το βλέμμα το συνάντησα μια φορά. Είμαστε με το φίλο στο Βασιλόπουλο προετοιμασία. Ναι. Ωραία. Εντός Ελλάδος ή εκτός. Ναι, μας έχει δώσει ο Κυριάκης. Πηγάδια και τέτοια ή όταν πιάσαμε τα εξωτερικά. Δεν είχαμε πηγάδια. Άρνη, πηγάδια ναι. Δεν προλάβαμε. Εμείς ναι. Αυτά είναι για τις παλαιότερες γενιές. Ναι, εμείς πήγαμε και 3-5 πηγάδια και τέτοια. Ναι, να ναι. Πάμε Ολλανδία, μας δίνει ο μεγάλος Κυριάκος Κυριάκος γραφείο τύπου του. Τεράστιος Κυριάκος Κυριάκου, ναι, με ναι. Φοβερή εφράδια λόγου. Έβγε, το στηρίζουμε. Ναι. Βγαίνει και μας δίνει λάθος χωριό. Λάθος δρόμο. Ανακαλούμε τη στήριξη με το λάθος χωριό. Και είμαστε 20 λεπτά. Πριν ξεκινήσει το φιλικό, σε ένα αδιέξοδο λασπόδρομο. Αγελάδες, τέτοια φαντάζομαι. Όπου το τέλος είναι ένας φράχτης και μια αγελάδα να μας κοιτάει. Εμείς μου την πείτε με την αγελάδα. Ότι κάπου εκεί θα υπάρχει. Πάντα σε κάτι τέτοια μια αγελάδα παίζει ένα ρόλο. Ναι, ναι. Μικρό μεν, σημαντικό δε. Και εσείς περιμένετε να παίξει η αγελάδα με άλλη αγελάδα, ας πούμε. Πραγματικά. Παίρνουμε τηλέφωνο, πέφτουν κάτι πιντελί και ξεσπάω στην τέταση τώρα το πιντελί και φεύγει σύνδεφο. Μας σώζει ο συγχωρεμένος ο Παναγιώτης Πικυλίδης, όπου στέλνει το μήνυμα του κανονικού χωριού που παίζαμε και γίνεται το Ικέντα. Είναι κάτι φίλοι ομογενείς από τη Γερμανία. Έχουμε μαζί μας τον Βασίλη τον Βερβερίδη. Δεν ξέρω, έχεις ακούσει για ένα φωτογράφο που πετάει και βγάζει φωτογραφίες. Α, ναι, 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 ναι. Αυτός εδώ. Ο οποίος είναι κουβαλάει τα ΣΕΑ ΜΕΑ γρήγορα για να προλάβει να στηθεί γιατί έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Ναι, δεν περιμέναν εσάς. Ναι, τότε είναι 42 χρονών, απλά φαίνεται ότι τον έχουν πάρει τα χρόνια. Ναι. 42-43, άντε 44 να ήταν. Και πετάγεται ένας φίλος του ΠΑΟΚ από τη Γερμανία, γνωστός και ως Λαζός. Ναι. Ωραία. Και λέει, καλά δεν τρέπεστε λίγο. Αφήνεται τον παππούλι να κουβαλάει και τρώει και κάτι πιτελίκια και ο Λαζός και δένει τον γλυκό. Εντελώς, ναι. Εντελώς. Το είπες για παππού που δεν ακούει και που τα μπερδεύει. Θα σε πω μια ιστορία που έγινε στο χώρο των καζίνων της πόλης, αυτό το μεγάλο, αυτό το γνωστότερο εκτελεστήριο της πόλης. Ναι. Λοιπόν, έπαιζε ένας ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλά οικονομικά. Ναι. Απλώς είχε μηδενίσει χρονικά, ήταν 104-108 κάπου εκεί και ο άνθρωπος δεν άκουγε. Ναι. Επειδή ο στόχος όλων αυτών είναι να σε πάρουν τα λεφτά αποκλειστικά και τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Αυτή δεν υπάρχει. Δουλειά, ναι. Τι πουλάνε, μήπως πουλάνε τυριά, μήπως πουλάνε κασέρια, όχι. Πουλάνε όνειρα και διάφορα. Μπράβο, ελπίδα. Μπράβο, τέλος πάντων. Ο άνθρωπος αυτός για να ποντάρει καθυστερούσε λίγο λόγω των νεαρών σε εισαγωγικά τη ηλικία του, στα 106. Και ρωτούσε η dealer κάθε φορά, να ρίξω κύριε, δεν θέλω να πούμε. Ναι, ζει ακόμα, να ξέρεις. Τώρα θα ξαναμηδενίσει, ναι. Να ρίξω, περίμενε την έλεγε, ακούς. Ναι, να ρίξω, αυτός δεν απαντούσε. Περίμενε από με τον νου του το λέει. Ναι. Σε κάποια στιγμή έριχνε αυτή, την κοιτούσε αυτός μέσα στα μάτια και λέει, τι ρίχνεις μας, είπε να ρίξεις. Ναι. Ακούσε εδώ εμείς ότι θέλουμε το χρόνο μας. Ναι. Γιατί αυτή από μπηλιά σε μπηλιά πρέπει να γίνεται σε 2 λεπτά. Όσο περισσότερες μπηλιές, τόσο περισσότερα τα καμένα. Ναι. Αυτό που λέμε, τα πάντα μαθηματικά. Τέλος πάντων, δεν θέλουμε πολύ περί τζόγου να μιλάμε. Πιο καλά να μιλήσουμε για τα σημερινά μάτς του Champions League, τα οποία είναι. Ναι, έδωσε τίμιο αγώνα, φαγώθηκε από Θέλτα που ισοφαρίστηκε 1-1 ναι. Και το over 3,5 της Μπόρνουθ που το στήριξες έτσι, και δεν έγινε άδικα. Ναι. Σε ένα μάτς με φοβερό αριθμό, με πολλές κλασικές και μπορούσε με γκολ στο 5. Μάτς δηλαδή χαρακτηριστική περίπτωση για να ανοίξει ένα παιχνίδι. Παίζω Μπόρνουθ 5 φράγκα και βάζω over 2,5 τη Χετάφε. Λέω θα μπει γκολ. Εκεί είναι. Τι πίεζε. Και παίρναμε ένα καλό νούμερο. Ναι, ναι, ήταν μια χαρά αυτό. Καλή σκέψη. Ναι, αλλά δεν έβαλε γκολ η Χετάφε. Σήμερα λοιπόν τι έχει η σοφάκι μας στο Champions League. Σήμερα έχουμε αγώνες Champions League. Έχουμε μηδενική Γκανιώτα στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Μπενφίκα που ξεκινάει 10 η ώρα. Και έχουμε και φυσικά Manchester United. 8 ματς σήμερα να πούμε για το Champions League. Ναι. 8. Έχει και Αγγλία Championship. Έχει έναν αγώνα EFL κύπελο Αγγλίας. Έχουμε και Ελλάδα κύπελο, εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι σήμερα έτσι. Πρέπει να κινηθούμε στους ρυθμούς του Champions League. Είναι ντροπή. Και το μιλάω για όλους τους απανταχού τζογαδόρους Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Ελλάδος. Την ημέρα που έχει Champions League να βάζουν τα ωραία τους χρήματα, είτε 1 ευρώ λέγεται αυτό, είτε 10.000 ευρώ λέγεται αυτό. Έτσι, στο πανετολικός Παναθηναϊκός που έχει σήμερα κύπελο και θα πάνε με 600 αλλαγές και είναι ό,τι ήθελε προκύψει. Και από τη στιγμή που υπάρχει το απόλυτο κίνητο του Champions League με ομάδες over the top που ζητάνε να κάνουν τη σωστή διαδρομή τους μέσα στο θεσμό.
Εγώ σήμερα θα τοποθετηθώ πρώτο στα στοιχηματικά μου. Βεβαίως. Ναι. Στυλό χαρτί, κυρίες και κύριοι. Πριν κάνουμε μια τοποθέτηση, όμως να αναφέρουμε κάτι. Επειδή είπαμε ότι είμαστε μια εκπομπή έτσι με εμπειρίες, ζητάμε έντονα πάλι πράγματα. Και φυσικά η Goldbet τι προσφέρει? Έντονες εμπειρίες σε όλους εγγεγραμμένους. Να πούμε ότι τρέχει διαγωνισμός για τα 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Απόλλων την Κυριακή. Οπότε, λοιπόν, όσοι είστε εγγεγραμμένοι χρήστες στην Goldbet, στέλνετε FM κενό, το username ή το ID που έχετε στην Goldbet και το στέλνετε στο 54526. Την Παρασκευή θα ανακοινωθούν λοιπόν οι 5 οι τυχεροί και θα σας ενημερώσουμε πού θα παραλάβετε και τα εισιτήριά σας. Είδατε τι τύχη έχετε? Βουνό, έτσι λέει. Τύχη βουνό. Να δώσουμε πολλά χαιρετίσματα στις πάμπολες γυναίκες που ακούν. Χαλασμός γίνεται. Μα κυρίως γυναίκες. Ναι, θηλυκό κόσμος λοιπόν. Ναι. Οποίο, ναι. Σε ποια να το πούμε, δεν λέμε καμία, γιατί όλες ξέρουν ότι κάθε μία είναι ξεχωριστή. Ξέρουν αυτές που απευθυνόμαστε. Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να δώσω σήμερα τα σημεία μου, ναι, τα στοιχηματικά, που είναι φυσικά αποκλειστικά και μόνο Champions League, και θα μιλήσω για μία τριάδα. Ναι. Έτσι. Θα δώσουμε το διπλό της Μπενφίκα. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Η Μπενφίκα έδειξε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα σε όλους τους αγώνες της μέχρι τώρα. Ναι. 2-13 να πούμε το διπλό. 2-13, ένα πάρα πολύ ωραίο ποσοστό. Και θα παίξω εγώ. Το απάντα μιλάμε για τις δικές μου προβλέψεις, τις προσωπικές. Δεν θέλουμε να τις ενστερνιστείτε. Όποιος θέλει, τις ακολουθεί. Έτσι, εμείς δεν θέλουμε ούτε αποθέωση όταν βγαίνουν, ούτε άγριο κυνηγητό όταν δεν βγαίνουν. Ναι. Απλά είναι τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, διπλό λοιπόν την Μπενφίκα. Και 2-16. Άσο τη Λιόν με τη Σαχτάρ. Μια Λιόν η οποία έκανε ένα άσχημο αποτέλεσμα το 1-1 με την. Που ισοφαρίστηκε με την Αντ. Όμως έχει στόχους φιλαθέτως να προχωρήσει το Champions League. Είναι πολύ καλή ομάδα. Έχει κάνει τεράστιο διπλό στη City, ρε φίλε. Μπράβο. Πρέπει να το έχεις πράξει. Έτσι ακριβώς. Παρόλαβες ακριβώς τα επόμενα λεγόμενά μου. Είναι σαν μια μικρή ομάδα που κάνει ένα αποτέλεσμα απρόσμενο και μετά παίζει την έδρα της με μια ομάδα τουλάχιστον ισοδύναμη. Δεν έχουν διαφορές μεγάλες. Κάνοντας το δεύτερη νίκη θα είναι όλα καλά για τη Λιόν. Λιόν λοιπόν και Άσος και ένα 80 πόσο, Σοφία μου. Λοιπόν, 96 είναι. 1,96. Άσος, ναι. Σχεδόν 2 πόντους. Έτσι. 2 φορές τα λεφτά σας. Το συγκεκριμένο. Έτσι. Και θα κλείσω με μια ομάδα που κυνηγείται από όλους, ανελέητα, αλλά εγώ θα τη στηρίξω. Δεν μπορώ να μην το κάνω αυτό. Είναι η Manchester United. Η οποία μπορεί να υπάρχουν οι κακές σχέσεις Μουρίνιο με παικτών και. Αλλά εγώ δεν μπορώ να παραγνωρίσω ότι έχει μπροστά ένα θορυκτό. Κανονικό θορυκτό. Από δεν έχουμε μιλήσει που τον κυνηγούσε το καλοκαίρι, δεν τα βάζει με τίποτα, να ξέρεις. Πρέπει να μιλήσω λίγο. Για τον Λουκάκο αναφερόμαστε, εννοείται. Θα τον πιάσω τώρα. Ένα τάγκ κανονικό, ένα άρμα μάχης. Θα τον πιάσω τώρα εγώ, μην αγχώρεις, δικά μου είναι αυτά. Εγώ του έκοψα τη φορά του. Ναι, βάζει τον Λουκάκο. Με ένα αμυντικό χαφ των 120 εκατομμυρίων τον Πογκμπά. Δεν είναι αμυντικό χαφ. Ένα οχτάρι, τι είναι. Είναι κεντρικό χαφ. Κεντρικό, 6-8-10. Είναι τα πάντα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν ποδοσφαιριστής. Είναι το μεγαλύτερο, είναι για μένα είναι ο πιο πλήρης ποδοσφαιριστής στη σύγχρονη ιστορία του ποδοσφαίρου. Εννοώ και στο κομμάτι το αμυντικό και στο Ναι. Και επίσης και άλλοι ποδοσφαιριστές. Λίγκαρτ, εγώ θεωρώ εξαιρετική ποιότητα. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι η Manchester United την μέτρη έως κακή Βαλένθια μπορεί να την κερδίσει. Το ποσοστό είναι συγκλονιστικό και είναι. Είναι 1,82. Οπότε, αν πολλαπλασιάσουμε το 1,82 με το 1,96 και το 2,16, είναι ένα ποσοστό γλύκισμα. Πάτε σπάνι. Εγώ έπαιξα. Για να σε κάνω μια ερώτηση λίγο ιστορία τώρα, έτσι που το σκέφτηκα. Ποια κυρία της ιστορίας σε μια μεγάλη επανάσταση είπε, αφού δεν έχουν να φάνε, δώστε τους παντεσπάνι να φάνε? Στη Γαλλία έγινε. Στη Γαλλική Επανάσταση, μπράβο, η οποία έγινε το 1789. Και αυτό το είπε η. 5-4-3-2-1, δεν το ξέρεις, γι' αυτό το πέρασαμε λίγο. Η Μαρία Αντουανέτα. Καλό. Ναι, ναι. Δυνατό. Η Μαρία Αντουανέτα. Η Μαρία δούλευε. Σύζυγος του Λουδοβίκου, ναι, του 16ου, ο οποίος ήταν αυτό πώς το λένε, και καθόταν μέσα και έφτιαχνε σε ένα ξύλο. Ξυλοκόπο ήταν ο άνθρωπος. Ναι, ναι. Δηλαδή ο άνθρωπος ήταν βασιλιάς και έκοβε τέτοια και η Μαρία Αντουανέτα έκανε και άλλες δουλειές. Και άλλες δουλειές. Εξυπηρετούταν. Ναι, ναι, ναι. Όπως πρέπει να κάνει μια σύγχρονη παλαιότερη γυναίκα. Δεν βόλευαν τα φορέματα τότε, γιατί δεν είχαν εκείνο το άνετο που κάνει τώρα. Χλακ που κάνει και μένει. Ναι, γρηγοράδα είναι αυτή που λέει. Ναι, είναι γρηγοράδα. Γιατί τότε είχαν πολλά ρούχα, να ξέρει. Ναι, δηλαδή, αυτό σου λέω. Με αυτήν έκανε έτσι. Ναι. Έτσι. 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 Και σεξουαλικού περιεχομένου, light. Για μεσημέρι, λίγο πριν την πριζόλα που απολαμβάνουν κάποιοι όσοι ακούνε μέσα, μέσα στα αυτοκίνητά του. Ναι, πρόσεξε με τώρα εγώ τι έκανα. Το κατάλαβα. Συνδυασμό κάναμε. Champions League, ναι, με Γαλλική Επανάσταση. Πού να το πιάσει αυτό. Ο μέσος ραδιοφωνικός παραγωγός, δεν φύγει. Τώρα εδώ πέρα, ή Μάρτον. Άλλο επίπεδο.
Πρόσεξε με τώρα. Πρώτα απ' όλα θα μιλήσω για τον Λουκάκο. Ναι, πάμε λοιπόν Λουκάκο. Διώχνω την κατάρα από πάνω του. Ναι, διώξτε, γιατί θέλουμε να σκοράσει. Ναι, τον κυνήγησε στο θάνατο. Θα επενδυθεί σήμερα. Θα στηριχθεί. Ναι, τον κυνήγησε στο θάνατο γιατί κορόιδευε όλο τον κόσμο ότι είναι 17 χρονών όταν ήταν 2,5 και 120 κιλά. Ο οποίο Λουκάκου πέρασε στην Τζέλση και τον διώξαν γιατί είπαν ότι δεν είναι τόσο καλό και τέτοια. Και μετά πουλήθηκε 100 εκατομμύρια ευρώ από την Everton στην Manchester United. Ένα φόρο ο οποίο έχει όλα τα στοιχεία. Είναι λίγο ψυχολογία, αλλά σιγά σιγά τη βρίσκει. Τον κυνηγήσαμε λόγω Κέιν, βέβαια. Είναι και μαύρο. Εγώ, αν ήμουν στόπερ, θα φοβόμουν. Ο φόβο υπάρχει, φυλάει τα έβημα που λένε. Πόσο μάλλον αν είσαι μαύρο στόπερ. Μαύρο στόπερ, εκεί σου λέει κάτι γίνεται. Έχει υπάρχει ένα προβληματάκι. Ωραία. Σήμερα απέναντι στην μέτρια έω κακή φετινή Βαλένθια. Έτσι. Νομίζω έχει δύο γκολ ξεκούραστα. Δύο, κάνω να κερδίσουμε. Δύο, πολλά. Ναι, δύο. Βέβαια, στέκει, θα στοιχηματίσετε γι' αυτό. Ναι. Δύο. Ωραία. Και πρέπει να πάρει σιγά σιγά τη θέση που το αρμόζει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο τεράστιο Λουκάκου. Που τον φάγαμε, αλλά ήταν οικονομικοί οι λόγοι. Ναι, εντάξει, εννοεί. Και τι να κάνουμε. Ωραία. Πάμε στο δικό μου το στοίχημα. Θα στηρίξω την Μπενφίκα την οποία. Οπότε έχουμε ένα κοινό σημείο, το διπλό της Μπενφίκα. Πολλά κοινά σημεία. Ναι. Το διπλό της Μπενφίκα λοιπόν θα το στηρίξω όχι συναισθηματικά αλλά καθαρά ποδοσφαιρικά. Μα ποδοσφαιρικά τι. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι, έχει πολύ περισσότερα ταλέντα και ξέρει να εφαρμόζει πολύ καλύτερα τα ποδοσφαιρικά της ζητούμενα εντός αγωνιστικού χώρου από οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Εντάξει. Θα στηρίξω τη Man U γιατί θεωρώ ότι θα βγάλει αντίδραση και απέναντι σε μια ομάδα που δεν είναι σε καλό φεγγάρι, είναι η μεγάλη της ευκαιρία να το κάνει. Που έκανε και πολύ καλό αποτέλεσμα στο πρώτο μάτς, κέρδισε τη Young Boys με 0-3, mm-hmm. περίπατο. Εκεί επειδή εγώ παίζω λαϊκά και πάω στο 4-5-6 που δεν σου αρέσει εσένα. Στάβω εγώ εδώ πέρα όταν θα φύγω, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο πότε θα φύγω, θα σε έχω κάνει άνθρωπο προστατηματικά. Ναι. Έτσι, απαγορεύονται αυτά, εσύ συνέχισε το δικό σου. Μ' αρέσει που είσαι εγωιστής. Ναι. Γκόλ, εσύ σέντρα, εμείς. Ναι, θα το μάθεις κάποτε. Ποδοσφαιρικά, εγώ, ναι. Τα έξι μάτς λοιπόν, και το λέω προς όλους, όχι σε σένα, έτσι, είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Συμφωνώ. 4-5-6. Τα βάζεις, είπαμε τουλάχιστον και την εξάδολη μαζί και βάζει και μια τετράδα την κεντρική σου μόνη της. Όταν έχει στόχο, το καθημερινό μεροκάματο, που είναι ο στόχος του καθενός. Θεωρώ ότι η City θα βγάλει αντίδραση. Αλλά δεν με καλύπτει το 1-40 που παίζεται το διπλό. Έτσι ακριβώς. Στο Champions League είναι όλα τριπλές. Έτσι ακριβώς. Συμφωνούμε εδώ απολύτως. Επειδή είδα τη Hoffenheim με τη Λειψία, δεν είναι και σε κανένα σούπερ φεγγάρι. Είναι ομάδα που παίζει ανοιχτά. Οι Γερμανοί γενικά είναι λίγο αφελείς. Και θα πάρω τη City στο Handicap 1 που πάει στο 1-91. Δηλαδή αυτό το μάτς το βλέπεις πιο κοντά με το Handicap 1 παρά στο goal-goal. Γιατί η Hoffenheim είναι μια ομάδα που σκοράρει. Δεν ξέρω αν η City το πάει στο πολύ ανοιχτό. Νομίζω ότι θα το πάει στο 0-2-0-3 εκεί. Ναι. Ωραία, σκοράρει Hoffenheim, συμφωνώ μαζί σου. Αλλά δεν είναι και σε καλό φεγγάρι, λέω εγώ. Έτσι όπως την είδα την περασμένη Κυριακή. Θα ποντάρω στην αντίδραση επίσης της Bayern. Δηλαδή, ο Άγιαξ θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία ναι, μεν έχει τη φανέλα, ναι, μεν έχει το ένα, ναι, μεν έχει το μια άλλο. Μια Μπάγερν η οποία πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή και να πούμε ότι μπορεί να μην κερδίζει τώρα τελευταία. Κάνει όμως 20 ευκαιρίες στο μάτς. Ναι. Αυτό θα κοιτάμε σε μια ομάδα. Εννοώ ότι σήμερα θα ξεμπλοκάρει. Ναι. Ο Άγιαξ έχει την ασφάλεια της νίκης επί της ΑΕΚ και δεν θα ζητήσει και πολλά πράγματα από αυτό το παιχνίδι πλην του να δείξει κάποιες αρετές. Ίσως πετύχει και ένα γκολ δηλαδή στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Άγιαξ, ο οποίος είναι και μια μηχανή παραγωγή ταλέντων με εκπληκτική ακαδημία, γιατί θέλουν να δείξουν εκεί τα παιδιά για να ανοίξουν το δρόμο τους διάπλατα προς τις μεταγραφές τους σε μεγαλύτερες ομάδες του εξωτερικού. Άσος λοιπόν και over 3,5, το οποίο γερμανική με ολλανδική σχολή έχουν μια. Πολύ ωραία, πολύ ωραία λογική. Είναι στο 2-12. 2-10, 2-15 εκεί. Και εγώ πιστεύω ότι θα βάλει πολύ ο Άγιαξ. Ναι. Και πάμε. Επειδή εγώ σέβομαι υπερβολικά τη Σαχτάρ σαν ομάδα. Επειδή πήγαμε δύο φορές εκεί, σε έχει μείνει αποθυμένο. Αποθυμένο. Ναι. Θυμάμαι και τα καταστροφικά. Και τι είπαμε να λέμε στη ζωή μας. Καλύτερα στη ζωή μας, κυρίες και κύριοι, να έχουμε αμαρτίες παρά αποθυμένα. Ακριβώς. Και εκεί είχαμε πολλές αμαρτίες. Πολλές αμαρτίες. Αλήθεια είναι αυτό. Μέχρι και τον Μπουμπούνοφ να παίζει πόκερ είχαμε βάλει. Δηλαδή πέσει φωτιά μας κάψει. Όχι, μην φέρνει και κάτι αποτελέσματα τέλεια. Ήταν η πρώτη μας πανδημία. 14 χρόνια πριν. Πέθαινε, δεν ανέπνεε. Κατάλαβε τότε πώ είναι να κρατά. Ξέρεις πόση ωραία έκανε να ανοίξει ο υπολογιστής μου, να μου πες. Ναι. Εγώ λοιπόν επειδή αγαπάω Σαχτάρ, γιατί με έχει πληρώσει πάρα πολλές φορές. Εννοείται. Δεν θα την πάω κόντρα, αλλά θα πάω στο γκολ γκολ και over 3,5.
που είναι στο εκπληκτικό ποσοστό. 4. Όχι, όχι, πιο κάτω. Είναι, είναι στο εκπληκτικό ποσοστό του 2,85. Δηλαδή, είμαι πληρωμένος. Με 3-1, 2-2, 2-3, 1-3. Βλέπω ανοιχτό παιχνίδι. Ωραία. Και κλείνω με την χεσμένη Ρεάλ, γιατί αυτή είναι η λέξη. Ωραία. Στο Τσέσεκα Μόσχας Ρεάλ παίζει ο συμπλεγματικός κακός ποδοσφαιρικά Ρώσος που φοβάται τη σκιά του, με την φοβική πλέον μετά τα τελευταία χωρίς Ρονάλντο χουνέργια, χωρίς Ρονάλντο Ρεάλ. Θεωρώ ότι το παιχνίδι θα ξεκινήσει πολύ σφιχτά και μου δίνουνε γκολ μετά το 28 στο 2-25. Εντάξει, αυτά είναι πολύ ειδικά στοιχήματα. Ναι, ρε φίλε, έψαχνα σημεία σήμερα. Ε, αγάπη μου γλυκιά, τώρα μετά το 25 και μετά το τέτοιο, τώρα είναι σαν να πήγε στο μάντι τον Τηρεσία, στο μάντι τον Γκάλχα, στο μαντίο των Δελφών, κάθεσαι και λες. Φαντάζομαι την εικόνα του αγώνα. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν θα πάρει κανείς ρίσκα στην αρχή. Και ποντάρω στο γεγονός ότι στις δύο μέρες. Εγώ δεν σε ακολουθώ, δες. Ναι. Σε αυτόν τον δρόμο δεν θα, ναι. Όχι, δεν θα σου μπλέξω. Λέω το σκεπτικό μου, ρε. Ναι. Θεωρώ ότι στις δύο ποντάρω ότι στις δύο με τρεις φάσεις που θα γίνουν σε αυτό το διάστημα, γιατί τόσες είναι, ωραία, δεν θα μπει γκολ. Ναι. Και λες γκολ μετά το? Μετά το 28. Το 28 που το βρήκες, έτσι. Έτσι δίνει. Το 28 κιόλας, ναι. Ωραίο νούμερο το 28. Είναι μελετημένο, μην τρως παραμύθι. Ναι, μα τα ξέρω, τα... είπαμε σε ένα μάτς 90 λεπτών, για να ξέρει και ο κόσμος τα περισσότερα, ο καθαρός αγωνιστικός χρόνος παιχνιδιού ποτέ δεν ξεπερνάει τα 56 λεπτά. Άρα εγώ τι θέλω? Ποτέ. Τι θέλω το εγώ, σύνολο, έτσι. Ναι, τι θέλω εγώ. Στα 28 λεπτά. Στα 28 λεπτά, δηλαδή στα 17-18. Στα 14, 18, ναι, ναι. Καθαρά λεπτά αγώνα, να μην μπει γκολ. Ναι. Δεν το παίζω under, να γίνει κανένα μήνα στο 50 και να σφίξω. Κατάλαβες. Ναι. Είναι άλλο το έργο. Αυτό λοιπόν το λαϊκό. Μ' αρέσει που κάνεις έτσι σαλάτα. Θα την έλεγα το στοίχημά σου. Είναι μια σαλάτα, αλλά εξευγενισμένη αυτή την καινούργια. Ναι, με τα χορταρικά, με τα βοκά, με αυτό το dress από πάνω πάντα. Ναι. Δεν αφήνεις έτσι τα κλατά σίγουρα τα πάντα. Όχι σημεία. Ναι, ψάχνουν την εικόνα αγώνα. Ναι, σε ενδιαφέρει το πίσω από ό,τι το βρίσκεται. Αυτό. Είναι η πέτρα το κάτω από την πέτρα. Ναι, αυτό. Μάλιστα. Αυτό. Θα παίξω την τριάδα σου. Γιατί δεν θα κοντράρω την, τη Σαχτάρ. Θα πάω στον γκολ-γκολ. Αγαπάω Σαχτάρ. Οπότε Σταύρο μου δεν παίζει στην τριάδα μου. Γιατί με την τριάδα μου λέει Λιόν. Ναι. Με λέει Λιόν. Θα είμαστε, είπαμε, όπως είναι τα πράγματα που παρουσιάζουμε. Ναι, εγώ λέω Λιόν, Manchester United, Benfica. Ωραία. Τελειώσαμε εκεί, τα φιλιά μου. Manchester United, Benfica και γκολ γκολ. Ναι. Πολύ ωραία. Εδώ είμαστε κοντός ψαλμός Αλληλούια και μακάρι να το πιάσουμε και οι δύο. Και δείτε 3-1 Λιόν. Μακάρι. Και να είναι όλοι ευτυχισμένοι και τα λεφτά να χοροπηδάνε. Γιατί δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από τα λεφτά να χοροπηδάνε στην τσέπη μα. Πολύ όμορφα. Δεν είναι πολύ ωραία, παιδί. Να έχουν χαρά. Ναι. Γιορτές. Ναι. Και στην τσέπη μας πάντα έχουν χαρά. Ναι, γιατί, ναι, ξέρουν, γιατί θα φύγουν γρήγορα. Θα εξατμιστούν. Ακριβώς. Πολύ πιο γρήγορα και από τον νερό. Εδώ δίνουν οι μάχητε. Θα μπορούσαν να περνάνε με χρόνο. Αν μπορούσαν να μετρήσουν. Μπήκαμε στην τσέπη του. 10, 9, 8 φύγαμε. Ξέρεις πόσες φορές αναρωτιέμαι τι χρηματιστήριο είναι αυτό που περνάει και πω, πω, Θεέ μου. Πόσες φορές έχεις κρατήσει λεφτά. Δηλαδή, τι εννοώ. Ωραία. Εγώ, φίλε μου, τα λεφτά δεν τα αγαπάω, να το ξέρεις. Είναι, είναι κανονικά άκου, μέσο για να περνάω καλά. Πόσες φορές έπιασες τον εαυτό σου να μην θέλεις να ξοδέψεις λεφτά? Ποτέ. Ποτέ. Τα λεφτά είναι ζωγραφισμένα χαρτιά. Πετάξτε τα, ζήστε καλά. Καθημερινότητα όμορφη. Ειδικά εμείς που είμαστε over 50. Εγώ. Σοφάκι. Παρακαλώ. Μίλα μας για κούλπετ. Λοιπόν, σήμερα έχουμε και προσφορά για εγγεγραμμένους χρήστες στο καζίνο. Mm-hmm. Να μπουν να ενημερωθούν αν ο λογαριασμός τους είναι μέσα στους τυχερούς. Έχουμε, είπαμε, και τον διαγωνισμό που τρέχει για τα 5 εισιτήρια για τον ΠΑΟΚ με τον Απόλλων την Κυριακή. FM λοιπόν στέλνετε κενό, το ID του λογαριασμού σας ή το username στο 54526. Πολύ ωραία. Θα είμαστε εδώ πέρα. Πού θα δω αν είμαι στους τυχερούς? Ενημερώνεσαι με μήνυμα στο λογαριασμό σου. Σύνδεση. Όλοι οι λογαριασμοί ενημερώνονται μια ημέρα νωρίτερα μέσω μηνύματος. Φίλε, πήγα μία φορά στα γραφεία της Goldbet μέσα και είδα μια οργάνωση απίστευτη. Είναι καταπληκτικά όλα τα παιδιά. 24 ώρες το 24ωρο είναι έτοιμοι να σε εξυπηρετήσουν. Και μέσω live chat να πούμε και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. 24 ώρες το 24ωρο. Ό,τι πρόβλημα αντιμετωπίζετε. Πού πάω? Θέμα καζίνο. Είδες. Κέρδισα. Μάλλον για να είναι θέμα καζίνο.
τι λέει, αγαπητέ πελάτη. Στα. Κέρδισες. Τρία χιλιάρικα μου λέει. Τρία χιλιάρικα τι είναι σε ευρώ. Ναι, καλά. Πάνε νωρίς, μην πας απόγευμα. Πάνε νωρίς να τα πάρεις. Ναι. Τα μία βάζω. Ναι, υπάρχει μία στο τρεις να σε δώσω αυτή τρία χιλιάρικα. Να σε δώσω τρεις χιλιάρικα σκαμπίλια γίνεται. Αλλά σε λεφτά ποτέ. Λοιπόν, να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας και σε κεντρικό χαφ που μόλις έστειλε μήνυμα της Ξάνθης. Δεν λέω την επόμενη ομάδα που έπαιξε, γιατί δεν θέλει και ο ίδιος να μην το τονίζουμε. Ναι. Μας ακούει συνέχεια. Ναι. Τις ευχές μας. Τα φιλιά μας, ακόμα το περιμένουμε να έρθει στο στούντιο. Ναι. Ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες που έχει βγάλει η χώρα μας. Εν τω μεταξύ, η Ξάνθη, αναμφίβολα είναι, πιστεύω ότι είναι το νούμερο ένα παραγωγής ποδοσφαιριστών σε σχέση με την ποιότητά τους. Δεν είναι από εκεί. Όχι, όχι, όχι. Ξάνθη, λέω, η ομάδα Ξάνθη που πέρασε Ξάνθη και μετά ο Πανόπουλος πουλούσε δεξιά και αριστερά. Δηλαδή, αβίαστα μπορούμε να πούμε 20 παίκτες που μεγαλούργησαν σε μεγάλες ομάδες είτε της Θεσσαλονίκης είτε των Αθηνών. Καμία άλλη ομάδα τέτοια. Ο Ζουνίδης. Ζήκος. Πες μου 10 της Ξάνθης, πάμε. Η Ζουνίδης. Ζήκος. Μαλαδένης. Τρεις. Βρίζας. Αν δεν τον έριξε, τι ξύλο να φάσει, λέει 4. Ναι. Καραγιοργίου. Πόσο όχι. Πόσο όχι, μην τα πει στην Ξάνθη. Συνέχισε. Θα τους δω, περίμενε. Ζήκο είπα, Άμα λέμε τα ίδια τώρα, αυτά. Όχι, όχι, όχι θα πω, ρε, περίμενε. Μην με πιέζεις. Δεν σε πιέζει. Μην με πιέζεις. Ματσέλο. Ματσέλο, βέβαια. Χρυσέντε φοράρα. Επαφές πρώτη. Χριστιανό. Μπράβο. Πεχτάρα. Ναι. Και τι πάρα, μεγάλη. Σε ποια ομάδα πήγε ο Λουτσιάνο δανεικός από την Ξάνθη? Αν το απαντήσεις αυτό, δεν σε ξαναρωτάω τίποτα για 15 μέρες. Η πρώτη του δανεισμό πριν πάει στην Ξάνθη. Ούτε ο ίδιος μπορεί να το θυμάται. Ναι, ρε. Τι είπε, Σταύρο? 15 μέρες στη Μολία. Καστοριά! Μπράβο! Μπράβο! Τι είπε, Σταύρο? Πώς την είπε στην Καστοριά τώρα? Έφαγα απάντηση μέσα, φαγώθηκα. Φαγώθηκα γρήγορα, εντάξει. Κυνηγάω ανελέητα από αυτή τη στιγμή την κινητή τηλεφωνία. Έτσι, υπάρχει βρωμιά. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε, εγώ είμαι το παρασκήνιο. Δεν με μπερδέψετε σε μένα. Εγώ θα σα μπερδέψω. Δεν ξέρετε πότε έρχεστε και πότε πηγαίνετε. Άκουτε εγώ μηνύματα μέσα στα μούτρα, Καστοριά είπε ο Σταύρος. Κάνε διάλειμμα. Θα σου πω τι θυμάμαι. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα. Διάλειμμα, θέλω διάλειμμα. Αγώ. Ναι, κάνε διάλειμμα. Ότι έπαιξε κόκκινο με κίτρινο κάπου. Και το πού στο διάλειμμα ήταν αυτό. Και είχα ανάμεσα σε Αθηναϊκό, ωραία, Καστοριά. Πε μου τρει παίκτε του Αθηναϊκού που έφεραν 0-0 με τη Manchester United. Τρει. Ζαλακώστα, Χαζιαγγελή. Ζαλακώστα, κατευθείαν. Ναι, και ναι. Μπονκ. Όχι, ρε, Μπονκ, μπράβο. Όπω σε πολύ μεγάλη μεριά. Διάβασε, Διαβάζει που τα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και ερχόμαστε εδώ. Να είμαστε πάλι πίσω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Μου λείψατε αυτά τα 5 λεπτά που χωρίζουν. Ναι, εντάξει τώρα. Στάβεσαι πότε με το καλό πηγαίνει στη Λευκορωσία? Αύριο το πρωί, φίλε, πετάμε. Υποτίθεται τα κονέ σου πότε να λειτουργήσουν. Πανέτοιμο έχω, ρε. Πανέτοιμο. Ναι. Ετοιμάσου να κλάψεις, να δακρύσεις. Καλά εστιατόρια για τα πάντα. Α, το έπρεπε να κλάψεις και να δακρύσεις. Ναι. Θέλω να πεις αν ξέρεις. Κάτσε, φίλε, σου απάντησα. Ναι, πάρα πολύ καλά πας. Πάρα πολύ καλά πας. Πάρα πολύ καλά. Μα κάνουμε και μίνι φωτιστήριο, είπαμε. Εδώ απ' όλα θα λέμε. Από πού πήρε το όνομά της η πλατεία Κλαθμόνος στην Αθήνα? Εντάξει τώρα, φίλε, τι μας λες. Ναι, αλλά τώρα θα σε βοηθήσω. Από τον Κλάθμονα. Λοιπόν, άκου τι έγινε. Το 1923. Λίγο μετά τη μικρασιατική καταστροφή, ναι. Έτσι και μετά τις εκτελέσεις στο Γουδί και αυτά, ναι. Ο Βενιζέλος, ο Ελευθέριος, ναι, ναι. Αυτός που οραμαζόταν την Ελλάδα των δύο υπήρων και των πέντε θαλασσών, ναι. Μπράβο, τι έκανε. Τους δημόσιους υπαλλήλους τους κατάβηξε τη μονιμότητα. Ναι. Λέει, τι μόνιμότητα, μπαίνετε 20 χρονών και βγαίνετε 65 και ό,τι θέλετε κάνετε. Εμάς βρήκατε. Τέλος, δεν ισχύει αυτό, ναι. Παιδί μου. Και μαζεύτηκαν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και άρχισαν να κλαίνε σε μια πλατεία. Κλάμα, ρε παιδί μου, κανονικό. Ναι, λιγμούς, ναι. Αναστεναγμούς, ναι. Αμάτι πάθαμε, τα μαντήλια και αυτά. Ναι. Και η πλατεία πήρε το όνομά της από εκεί. Πλατεία Κλαθμόνος. Σοβαρά, μιλάς. Ναι, βέβαια. Και δεν έμεινε η απόφαση όμως, την άλλαξε ο Πόπουλος. Την αννοείται. Για πλάκα. Εδώ δεν βλέπεις, τώρα φτάνουμε στις εκλογές, άρση του capital control. Τι λεφτά θέλετε, βεβαίως, πάρτε και τι χρωστάμε. Πάτε κάνετε ανάληψη χωρίς να έχετε λεφτά, δεν πειράζει, θα τα βρούμε μετά. Τι ωραία που είναι οι Έλληνες πολιτικοί, μα μικρό γιώτα. Δεν υπάρχει. Είναι πραγματικά. Δεν είναι χάβμα, ιδέστε. Ναι. Σήμερα πάει ο Μητσοτάκης επίσκεψη. Για όλους θα πούμε, δεν πούμε ότι είμαστε με τον Άγιο. Σήμερα πάει ο Μητσοτάκης επίσκεψη στους πρόσφυγες κάτω. Ναι. Πιστεύω δεν έχει δει πρόσφυγα ποτέ στη ζωή του. Ποτέ, ρε. Ούτε στον δρόμο. Ναι. Τον πάνε. Τώρα τον λένε και από τον δρόμο που τον πηγαίνουν. Στη διαδρομή τον λένε. Ναι, στη διαδρομή τον λένε και γρήγορα. Θα κάνει αυτό, είναι εκεί.
Άρα έχουν γίνει διάλογοι στο μεταξύ. Η επιλογή των προσφύγων που θα μιλήσουν μαζί του πρέπει να είναι ένα τεστ εδώ και 70 μέρες. Τι, με απαγωγή σε άτομα, τι θα βάλουν, τι θα πούνε, πώς θα αναπνεύσουν, πώς θα προχωρήσουν. Κοίτανε στα μάτια στην αρχή. Πόνους. Ωραία, δεν μας τα λέει καλά ο άλλος, εσύ. Περιμένουμε σένα να δώσεις. Αυτή δεν έχω και δικαίωμα τέτοιο. Ξέρεις μια φωτογραφία που είχε με το Τάκη εκεί. Για πες. Τον πιάνουν οι φωτογράφοι και πάει σε ένα εργοστάσιο και έχει μια στίβα με τούβλα, ρε φίλε. Στοιχισμένη, όχι ό,τι να είναι. Ναι. Και κοιτάει με απορία μαζί με ένα συνεργάτη του τα τούβλα. Και υπάρχει αυτή η φωτογραφία. Δηλαδή, ρε φίλε, τώρα, μα είσαι επικοινωνιολόγος. Εκτελείσαι επιτόπου. Εκτελείσαι επιτόπου. Δεν λες, ντρέπομαι γι' αυτό, απέτυχα. Ναι. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη δύναμη από έναν άνθρωπο να πει: κύριε, απέτυχα στο έργο μου. Καλό βράδυ, γεια σας. Πάμε για άλλα. Mm. Να αναλάβει άλλος. Όχι, δεν τα λένε. Οι πολιτικοί μας δεν τα λένε αυτά. Η πολιτική μας είναι φρουφρού και αρώματα. Ουσία μηδέν, ρίσκο μηδέν, πολιτικό κόστος μηδέν. Και τα ίδια, φίλε, συνέχεια. Δηλαδή, γίναμε τόσο χρόνο, μεγαλώσαμε, ηλικιωθήκαμε. Αυτά που ακούγαμε πριν από 40 χρόνια στην ταινία, εκεί τότε με τον Κωνσταντάρα, το Μαυρογιαλούρο, και ψηφίστε και κάντε και αυτά. Τα ίδια. Ίδια ακριβώς, φίλε. Σαν να μην πέρασαν ούτε μία μέρα. Σαν να είμαστε το πρωί με το απόγευμα. Στο μεταξύ, τι είναι, φίλε, μαγαζί είναι. Διαχειρίσου το, ζω. Δεν είναι τίποτα. Διαχειρίσου το. Και πάντα με κέρδη, σιγουριά. Σιγουριά. Μηδέν άγχος. Ξέρεις τι θα πει να μην έχεις άγχος, φίλε, επειδή εγώ ήμουν πολλά χρόνια με δικές μου επιχειρήσεις. Ξέρεις τι είναι το άγχος του να μπει μέσα ο πελάτης. Τεράστιο. Κοίτα να δεις, εγώ που έχω site, άγχος είναι να μπει ο πελάτης. Ναι. Ο πελάτης, ο αναγνώστης. Ο οποίος όμως σου δημιουργεί τον όγκο που θα σου φέρει πελάτες. Έτσι. Είναι δηλαδή. Είναι πολύ. Να πρέπει να την ώρα που μπαίνει μέσα στο μαγαζί σου να τα κλείνει όλα απ' έξω. Και να είσαι έρμεος στη διαθέση του πελάτη με την καλή έννοια. Mm. Νομίζω ότι ο πελάτης έχει πάντοτε δίκιο. Άλλη βλακία αυτή πρέπει να καταρριφθεί. Ή αηδία. Πώς έχει δίκιο. Θα μας δίνει μια σειρά από γελοιότητες. Άστρα δε. Πες μου το πιο ηλίθιο που σου έχει τύχει. Πολλά άστρα. Θα πούμε. Πιο καλά να μιλήσουμε λίγο στοιχηματικά ακόμη. Πάμε να πούμε, γιατί είπαμε αρκετές ιστορίες. Έτσι, εννοείται ότι θα αποφύγουμε εντελώς το Ξάνθη Πανετολικό σήμερα. Το Πανετολικό Παναθηναϊκό. Το κύπελο. Παγερά διάφορο. Για όλους και για όλα. Ούτε ένα ευρώ δεν πρέπει να στοιχηματιστεί εκεί πέρα. Γιατί? Τους αποτρέπουμε. Πώς, φίλε, τώρα πάει. Είναι μεγάλη και όλα είναι μεγάλα. Αλλά πηγαίνουν με άλλες ομάδες εντελώς. Δηλαδή το βάθος του Παναθηναϊκού που παίζει με την ΚΑΠΑ 20, ποιο είναι? Ναι, φίλε, δεν θα κινηθεί σε αυτό το μάτσο. Όχι, όλες, αλλά άμα το διαβάσω και βρω την ευκαιρία. Ναι, γιατί... εγώ δεν θέλω να δεις την ευκαιρία. Πιο καλά πάνε πάρε από κάτω ένα νες μεγάλα χωρίς κάτι τέτοιο. Είδε στην Ελλάδα το έχω. Ναι. Λαμία βγήκε το χ. Λαμία Χ. Πολύ καλή ήταν η Λαμία χθες, φίλε μου. Εγώ το είδα το μάτι, τα είδα όλα. Τι σου είπα, ότι είναι καλή με το Χάβο, απλά έχει την πίεση του γκολ, δεν μπορεί να το βάλει. Ναι. Και ξανά δεν έχασε ευκαιρίες. Και αυτός ο Μπαράλας πλάκα-πλάκα στον αγροτικό. Στον Αστέρα Τρίπολης πήγαινε μια χαρά. Έκανε τα γκολ, βγήκε και πότε σκόρπισε στην Ελλάδα. Πήγε στην Τουρκία, πέτυχε παταγωδός. Έτσι. Δεν έβαλε γκολ κιόλα. Τι να βάλει γκολ ο Μπαράλας, ξέρεις. Ένα χρόνο σίγουρα πιστεύω. Τι ένα χρόνο. Από τότε που στον Αστέρα, 4 χρόνια. Έλα, σταμάτα. Σοβαρά σου μιλάω. Μην το χοντρέψω. Παραμονές του αγώνα με τον Άρη, στον Αμία Άρη, στην Πρεμιέρα. Έψαχνα τρόπο να δω πώς θα γίνει κέντα. Αυτά τα κλασικά που κάνουμε. Γελίο, αυτά τα καφενειακά. Σου είπα, μου είπες, δεν τον έχει πει, δεν ξέρει τι εννοεί. Είμαι στην Ισλαμία για να έχω εικόνα. Και βλέπω παράδες. Και εστιάζει πάνω σε αυτό. Κάτι έχουμε, λέω, εμείς Ισλαμία. Ναι, γιατί είσαι και από αυτό το νομό κοντά. Ναι, είμαι έξι νομούς πιο πάνω, αλλά δεν έχει κοντά είσαι, εντός. Δίπλα είμαστε, ναι. Και έχει. Βλέπω παράδειγμα, μπαίνω μέσα, λέω πόσα έβαλε πέρσι. Μηδέν. Μηδέν. Από πρόπερσι. Που έχει και μια κακή χρονιά ο άνθρωπος. Ναι, συμβαίνει. Και ο Κλάος έκανε μηδέν μια χρονιά. Μηδέν. Πρόπερσι. Είναι σταθερός όμως. Το βλέπεις ότι δεν σε μπερδεύει. Πολύ σταθερός. Και τρίτη χρονιά μηδέν. Τρίτη χρονιά μηδέν. Και αυτό έκανε μεταγραφή. Ναι. Και εγώ περίμενα χθες να βάλω αυτό το κόλλο για να πληρωθώ. Ναι. Δύσκολα. Είδες. Είδες πως δεν διάβασα. Δεν διάβασες. Δεν διάβασες. Τώρα που είπε διάβασα, πάρε σε ελληνική ταινία θα πάμε. Μια. Λοιπόν, αυτή. Προκαλώ όλους να κάτσετε εδώ αυτό το κομμάτι. Το κόκκινο τυρί λέγεται. Βρες μου σε παρακαλώ, κόκκινο τυρί, Γιώργος Κωνσταντίνου, με εκείνον εκεί τον ποιητή, το Φανφάρα. Το κομμάτι αυτό συγκεκριμένα. Δεν υπάρχει. Διάβασες, τον λέει ο Φανφάρας. Που ήταν κομμουνιστής αυτός στην αρχή, μετά πήγε στο νοσοκομείο και το ένα και το άλλο. Και ήρθε μέσα στο σπίτι, αλλάξαν όλα. Και τον λέει: διάβασες χθες. Διάβασες. Και του λέω: όλη τη νύχτα διάβαζα. Φαφάζω μετά τον Κωνσταντίνο. Θα δίνω εκπληκτικό ηθοποιό. Ο ψιλόλιμο αυτό με το προφιτερόλ. Και το βιουκλάκι, τα σχετικά. Ναι. Λέει: όλη τη νύχτα. Λέει: το κόκκινο τυρί το διάβασες. Καλά, το κόκκινο τυρί. Με αυτό ζω. Ακούει. Τρει πε το. Ακούει. Για πάμε. Υπόψησε ένα πείμα.
Το κόκκινο τυρί. Αλίμονο. Άμα δεν ξέρω το κόκκινο τυρί, τι ξέρω τι πίστη. Αλίμονο, το ξέρω. Πώς είναι. Πώς είναι. Να το θυμηθώ με στιγμή, να το σκεφτώ. Ναι. Ελάτε. Ελάτε. Δεν μου στείλω στο μυαλό. Πέστε μου λίγο την αρχή. Κόκκινο τυρί μας δώσαν το τραπέζι όταν μας τρώσαν. Κόκκινο τυρί. Το κοιτάμε, το συζητάμε. Αλλά τέτοιο. Δεν μας άπε. Δεν μας άπε. Δεν υπάρχει, εσύ λέω. Ελλαδάρα. Έξοχα. Έξοχα. Συμφωνίζω, πιστεύω, τα μισά και πάνω είναι αυτός και διάμος. Φίλε, υπάρχουν στιγμές, κάτι βράδυ στο σπίτι, όταν δεν έχει πολύ κόσμο, γιατί το σπίτι έχει κίνηση, είναι αλήθεια. Έχει φανάρια, ξέρω να πάω. Σε κάποιες στιγμές λοιπόν είμαι μόνο και βλέπω τέτοια ταινία, πετυχαίνω. Νεκρώνομαι μόνο. Λέω, θα πάθω κάτι. Δεν γίνεται αυτή η σειρά. Τόσο μέσα στη ζωή. Τώρα μιλάμε για ταινίες στις δεκαετίες του 60, 62, 65, ως το 70, 70. Είναι απίστευτο, απίρου κάλους. Είναι μέσα. Πάει άλλο να ζητήσει λεφτά, ρε φίλε. Αυτό το κομμάτι το θυμάμαι και θα πούμε άλλο μετά τα αθλητικά. Πάει να ζητήσει λεφτά να κάνει εγχείρηση μαμά του, παράδειγμα. Ωραία. Και ο άλλος είναι πλούσιος και κοιτάει και τον λέει. Ναι, λέει, αλλά χρειάζεται ο ηθοποιάρα, ο κοντός με την Ήλια Λιβικού παντρεμένος. Δεν λέω το όνομά του για να το μάθετε. Ηθοποιάρα. Ναι. Λέει, ναι, λέει, αλλά θα χρειαστούν και καλτσάκι και τέτοιο εγχείρηση και να την κάνει, λέει ο πλουσίος. Ναι, εντάξει, να την κάνει, αλλά μαχαίρια, νοσοκομεία, να την κάνει. Πώς θα την κάνει, αδελφάκι μου, καταλαβαίνει τώρα, τι να την κάνει, τι είδες, τι αν είσαι καλά. Δώσε τα λεφτά στον άνθρωπο να κάνει την εγχείρηση σου, λέει η Μανούλα. Δώσε να ζήσει άλλα 50 χρόνια. Να την κάνει, να την κάνει. Πώς, να είσαι. Να διαβάζει τι θέλει ο άλλος. Να δίνετε χαρά στο διπλανό σας, αν μπορείτε. Θα πάω Μίνσκ. Θα σας αφήσω 3 μέρες μόνο. Όχι μόνο. Θα κάνω επιλογές συνεργατών. Ναι, αυτό λέω, φίλε. Είσαι έτοιμος για αυτές τις στιγμές. Μεγάλη απουσία σε αυτές τις 3 μέρες. Γεννήθηκα έτοιμος, να το ξέρεις. Δηλαδή, ο ένας, ο κλασικός, ο γενικός διευθυντής θα έρθει. Λάκησε. Ναι, θα φεύγει ένα δίδυμα απίστευτο. Τίποτα. Ο ιδιοκτήτης του γνωστού. Ναι. Λε Παντελέ με Ισμύρ. Δίδυμο. Ο Βεζούβιος, ο Χρειά μπροστά του. Ναι. Ένα σα λέω. Πολλές περιπτώσεις να μετακινηθεί το στούντιο. Ναι. Πολλές περιπτώσεις. Θα έχουμε ξύλο, θα έχουμε απ' όλα γέλιο. Θα έχουμε ποιότητα. Δηλαδή αυτό δεν χάνεται το αυριανό. Ναι. Δεν χάνεται, όχι. Το παραγγέλλω από τώρα. Ναι. Είναι το χρονικό ενός παραγγελθέντος θανάτου. Ναι. Αυτό είναι το χρονικό της ισοπαίδωσης το 2 με 3. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ναι, κάνε μια σκιαγράφηση λίγο, ρε φίλε. Λε Παντελέ, είδα. Λε Παντελέ, κατάλαβες για την ποιότητα. Κατάλαβα. Πολύ μπροστά. Λίγα και καλά. Μπράβο, ναι. Ναι, ναι. Ο έτερος, ο Ισμύρ, ναι. Γνωστός της πάσης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, γνωστός και ακρεφνής παοκτσής, ναι. Το χιούμορ είναι συνώνυμο με αυτόν. Συνώνυμο. Φαντάσου τώρα άτομα τα οποία γνωρίζονται 45 χρόνια. Δηλαδή έχετε παραστάσεις. Παίζοντα τζαμί στην γειτονιά. Τζαμί ακριβώς. Παιχνιδάρα του τζαμί. Αγαπημένο μου. Παιχνιδάρα. Αγαπημένο μου. Ξέρεις πόσο μου λείπουν αυτό να πάω σε μια γειτονιά και να δω να παίζουν τζαμί. Δεν ξέρουν. Τίποτα. Με τα τάμπλετ θα χαζάω. Τίποτα. Είμαι αυτόν. Έβλεπα ένα γιο ενός φίλου μου 4 ώρες προχθές έβλεπε ένα μάτς και τον παρακολουθούσα. Δεν είπα κουβέντα. Δεν σήκωσε τα μάτια του από το παιχνίδι. Δεν ξέρω. Εγώ στη θέση του θα έλεγα βγες έξω και μάλωσε με κάποιον έτσι ανέτεια. Εμένα τη ηλικία σου. Πες τον για τον Πάοκ, να σε πει αυτός για τον Άρη. Όχι, ο μπαμπάς μου, η μαμά μου, αυτό, κάτι κάντε. Ναι. Είναι άλλες γενιές. Ξέρεις, τώρα και τα 20χρονα είναι έτσι. Δεν είναι μόνο οι πιτσιρικάδες. Τα 20χρονα είναι τα πρώτα που έχουν εμφανιστεί. Και λέει, τώρα 5 χρονών παίρνουν το τάμπλετ, το ξεφτιλίζουν και τα, αυτά. Το διαλύουν. Παίρνουν αυτό το κύβο, όπως το λένε που το κάνεις. Τον κύβο, αυτό το δύσκολο με τα ομοιόμορφα. Ναι, με τα χρώματα. Και στον κάνουν σε 14 δευτερόλεπτα. Που εμείς κάναμε 4 μέρες. Ναι. 140 χρόνια μέναμε εδώ. 140 χρόνια. Από τώρα και πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το κιούμπικ. Πώς το κιούμπικ. Κύβο το κιούμπικ. Άντε ρε κύβε. Άκου άνθρωπο δεν ασχολήθηκε. Δουλειά δεν είχε να κάνει. Δεν το κατάφερα ποτέ, να ξέρεις. Τι να καταφέρω. Εγώ δεν πλησίασα ποτέ. Όχι, δεν ασχολήθηκα πάνω από 1,5 λεπτό. Αλλά σου λέω τώρα. Μόνο που. Αυτή θέλει απίστευτα ποσοστά συγκέντρωση. Ναι, φίλε. Που δεν τα έχουμε εμείς. Εμείς έχουμε, πώς λέγεται αυτό που το λένε οι καθηγητές. Απόσπαση προσοχής. Απόσπαση γενικότερα. Εγώ φίλε είμαι σε μια κατάσταση την οποία θέλω το πουλα και μετάνιωνε, το ξέρεις τον εμπόρο που λέει. Όχι. Οι έμποροι, ναι. Να ξέρεις ότι το απόφθεγμά τους στο κεντρικό των μεγάλων εμπόρων, άμα κάτσεις και συζητήσεις μαζί τους, θα σε λέει, δεν υπάρχει, πουλα και μετάνιωνε.
Δηλαδή να τελειώνουν οι δουλειές. Mm. Αγόρασες κάτι 18 ευρώ mm. και το πουλάς 21. Και με, στα καπάκια έρχεται κάποιος και σε λέει 23 θα έδινα γι' αυτό. Mm. Σε έχεις πουλήσει. Δεν πειράζει, mm. να φεύγει. Mm. Να σπουλήσεις και να μετά πουλά και μετάνιωνε. Κοιτάς μπροστά. Mm. Και η, φθορά, η καθημερινή χρήση με τον κόσμο, φθορά με τον κόσμο, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο με αυτό. Επικοινωνία με όλους. 100%. Δεν γίνεται αλλιώς δουλειά. Έτσι. Και γι' αυτό σου λέω τις νέες γενιές. Και να είσαι ίδιος σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής σου. Ίδιος. Γι' αυτό σου λέω αυτοί οι πιτσιρικάδες με τα τάμπλετ. Έχουν χοντρό θέμα. Βγαίνουν και δεν μιλάνε. Mm. Δεν επικοινωνούν. Με κάθονται τέσσερις γύρω-γύρω και στέλνουν τσάτ και μάτω ένας τον άλλον. Mm. Πείτε τα φόβη μας, δίπλα είστε. Δεν μιλάμε τώρα να τους πεις πήγαινε την πέση σε αυτήν. Δεν υπάρχει αυτό. Καμία τύχη. Πού το. Πέθανε το φλερτ. Ναι. Πέθανε το φλερτ. Πέθανε το φλερτ. Δυστυχώς πέθανε το. Κάποτε ζητούσαν εδώ σε με τι. Τον αριθμό σου να βγούμε τώρα, ζητάνε εδώ με το Facebook, έχεις Instagram, έχεις Messenger, αυτό, όχι. Σε ρωτάνε... Πέθανε βασικά από πλευράς... Έχεις κωδικό στην Goldbet, σε ρωτάνε. Πλέον θα το ρωτάνε και αυτό σε λίγο καιρό, έτσι. Έχεις κωδικό στην Goldbet, έτσι. Άμα δεν έχεις άστοβα, άμα δεν έχεις, όχι, δεν θα το συνεχίζουν παραπέρα. Αυτό θα είναι το κεντρικό. Αυτό θα είναι το κεντρικό, ναι. Να ξεκλειδώνουν οι πόρτες. Αλλά έχει πεθάνει το φλερτ, όχι. Νομίζω ότι γενικά πλέον για έναν άντρα είναι πιο εύκολο, ίσως και πιο απρόσωπο το να πλησιάσει μια κοπέλα μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, γιατί δεν την βλέπει, δεν τον βλέπει, οπότε μπορεί πιο εύκολα ίσως να πει κάποια πράγματα που από κοντά δεν μπορεί να τα πει. Εμείς είμαστε των παραδοσιακών. Εντάξει, κάποτε ήταν αυτά, η νέα γενιά δυστυχώς δεν είναι έτσι. Και όσο προχωράει πιστεύω με τα μάτια σε λίγο. Αλλά δεν τα σπαζόμαστε. Εσείς είστε όλοι νότιες Φακιανάκης, με τα μάτια μιλάμε εμείς και τη λέμε δεν ξέρει κανείς. Δυστυχώς. Φίλε, 80 θα φτάσουμε, ναι, κατά κουμπί να υπάρχει να γίνεται δουλίτσα. Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Θα υπάρχει τεράστια... Υπάρχει προσφορά. Ναι. Είναι ο νόμος προσφοράς και τη ζήτηση. Ξεκάθαρα. Ναι. Δεν μίλησε για εμπόριο πριν. Ναι. Ισχύει αυτό που λέει ο γνωστός ο Ρουφιάνος μου, Παύλα, αδελφός μου, ότι ο Ισμήρ είναι ίδιος ο Θωμάς Μητρόπουλος. Αληθεύει. Ναι, ναι, ναι. Δεν το πω με τον Θωμά. Θωμά ο άπιστο είναι, όχι Μητρόπουλο. Επίση είναι έξαλλη στην επανομή γιατί είναι ότι το τζαμί το λένε κατσούλια. Τι κατσούλια. Τι κατσούλια και κατσούλια. Άντε δεν κάθεστε φρόνημα. Τζαμί, το τζαμί λεγόταν τζαμί. Α, σε επανομή που θα αλλάξουμε εσά το όνομα. Άντε τώρα κάθεστε φρόνημα. Σταυρούπολη και. Ε, βέβαια. Του πατέρα τζαμί. Τζαμί. Δεν πετάκι εσύ. Ξαφνικά. Όχι τα μήλα, πώ τα λέτε εσεί. Αχλάδια. Πετοσφαίριση. Άντε ρε. Μήλα. Πόποτα. Γυναίκες να παίζουν μήλα, σκηνάκι. Μυθικό σαρδάμ. Κύβος του Ρούμπικ λέγεται. Ρε. Ο Κιούμπρικ είναι σκηνοθέτης στα γάρι, γράφει ο άλλος. Εντάξει, ωραία, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, βγάλαμε. Τι να κάνω. Μάθαμε ότι λέγεται έτσι. Από το λάθος πάλι παρήκαγαμε κάτι. Παράξαμε κάτι. Και έμαθαν και οι ακροατές που δεν ξέραν ότι ο Κιούμπρικ είναι. Σκηνοθέτης είναι. Εντάξει. Κοντά ίσω το κοντιστό πορτοκάλι το οποίο θα μπορούσε να ήταν κύβος. Εκεί τα μπερδέψαμε. Πώς λέγεται αυτός ο κύβος? Τελικό. Ρούμπικ. Είναι τελικό αυτό, να τα αφήσω. Ναι, 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 είναι τελικό. Έτσι. Εσύ γιατί δεν πετάξατε να εκτεθούμε, ανεπανόρθωτα και τώρα πώς τα φάμε μετά. Μας άστειλες. Δεν πειράζει. Εν τω μεταξύ, τα χαρτάκια. Κυρίες και κύριοι, τα χαρτάκια πηγαίνουν έρχονται στο στούντιο όπως ακριβώς παρέλαβε το χαρτάκι ο Μπίσεσβαρ από τον Λουτσέσκου που του το έστειλε. Ναι. Ζητά να ενημερωθούν για το μενού του Λεπαντελέ. Κύριε, να σας πω κάτι για το Λεπαντελέ, για να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Είναι κλεισμένο το εστιατόριο μέχρι 26/12/2019. Είναι σαν τον ΤΑΚ το εστιατόριο, δεν μπορείτε να κλείσετε στην Κίνα, το οποίο κλείνει μετά από 4 χρόνια. Δεν προλαβαίνει. Αλλά μπορείτε να ρωτήσετε κάποιους που θα έχουν την τύχη, θα έλεγα, την εμπειρία, την απόλυτη εμπειρία, που πέρασαν από εκεί, το τι έγινε. Χθες δηλαδή ο Στάβος βολεύτηκε με απόλυτο μέσο. Με απόλυτο με μέσο εμένα. Ήσουν εσύ. Ναι. Γινότανε πατής με πατώσε. Πλάκα πάγα φίλε. Άστο, μαγικά. Μαγικά. Δεν υπάρχει. Άστε. Δεν υπάρχει. Και για πότε διαβάζουν και το μυαλό. Το τι θέλεις. Ναι. Που δεν παίρνει παραγγελία κανένας. Άσε εγώ. Ναι. Και ξέρεις και πληρώνεις καταβούληση. Σε κοιτάει, τον κοιτάς, σε κοιτάει, τον κοιτάς και το τέτοιο αυτό είναι. Ναι. Άμα θες φεύγεις. Διαβάζει μυαλό. Άμα θες φεύγεις, δεν λέει κάτι. Ναι. Δεν είναι οικονομικό δηλαδή το θέμα. Όχι, όχι. Ο άνθρωπος δεν είναι για την επιβίωση. Θέλει να προσφέρει αυτή την τέχνη του έτσι με απλοχεριά. Ναι, κοιταχτήκαμε σε κάποια φάση. Ναι, αυτό, ναι. Ναι. Έκλεισε, την απλήρωσες. Ναι, ναι. Έτσι είναι. Έτσι πάει. Έτσι, το φίλε. Ναι. Ωραία αυτά. Λοιπόν, επειδή φτάνουμε προς το τέλος, να πούμε ότι σήμερα έχει και μπάσκετ έτσι. Έχουμε Ελλάδα κύπελο.
Έχουμε EuroCup. Δεν είναι μόνο. Εμείς, Σοφία, δίνουμε ένα στίγμα, αλλά θα μπουν μέσα και θα διαβάσουν. Φυσικά έχει υποδρομίες, έχει κοινοδρομίες, το live στοίχημα. Πριν παρολί, γιατί η Goldbet επιβραβεύει πάντα όλους τους πελάτες της, καθημερινά. Αναβαθμίζεται διαρκώς, γιατί όπως έχουμε πει, η αγορά είναι ανταγωνιστική. Οπότε πρέπει να είναι αξιόπιστη καθημερινά. Έτσι γίνεσαι καλύτερος γενικότερα στη ζωή, όταν και ο δίπλας σου πηγαίνει καλά. Και εμείς αυτό θέλουμε. Όλοι να είναι καλά. Μπορούμε να ευημερούν όλοι. Θα ευημερήσει και η Goldbet. Όλοι, ρε. Έτσι. Η χώρα, ρε φίλε. Τι καλύτερο από αυτό. 100%. Κάπου εδώ. Αγνόησε, προχώρα, χαμογέλα. Είναι. Έτσι κλείνουμε. Έτσι κλείνουμε. Ναι. Ναι. Μαζί μας λοιπόν η Goldbet. Εγώ θα τα ξαναπούμε Δευτέρα μαζί. Στερητικό σύνδεμα θα πάρω. Ναι, θα αναμένουμε τις εμπειρίες από το εξωτερικό. Θα με βγάζετε όταν θα είμαι στο μήνυμα. Εννοείται. Δεν θα κάνουμε μια σύνδεση. Εγώ θα στα κάνω όλα. Τελείωσε. Θα είναι σε τίτα. Εδώ θα τα πούμε. Γράψε λοιπόν 0-0-40. Κάτσε. Ο δικός με τα εστιατόρια εννοείται στη Λευκοβεσία. Ναι. Θα μας λείψει, Σταύρο. Αλλά θα αντέξουμε και χωρίς εσένα. Κάτσε μέχρι να φύγεις. Κάτσε μέχρι να φύγω. Αυτά λοιπόν από εμάς. Ακολουθεί ο Γιώργος Ζαγόρας με το πέναλτι. Νίκη για τον ΠΑΟΚ στον Μπόρισοφ, εννοείται. Το οποίο είναι η χειρότερη πόλη που έχουμε πάει με διαφορά από τη δεύτερη. Να είστε όλοι καλά.